Λοιπόν, βρισκόμαστε στα ΤΕΙ Αθηνών, στο τμήμα γραφικών τεχνών. Όχι, τι λέω. Τι κάνει. Έλα, τι προσπαθείτε να κάνετε ακριβώς εδώ. Τι κάνετε ακριβώς εδώ πέρα. Μια χαρά. Μιλάω σε βίντεο. Ναι. Ωραία. Καλύτερα όμως το βίντεο να δείξεις τη διαδικασία. Α, ωραία. Ναι, ωραία. Χρειαζόμαστε το χαρτί να κολλάει στην στο πλέον της γλάσης. Ναι, ναι. Αναλόγως τη μηχανή, υπάρχουν μηχανές που έχουν μέταλλο κάτω της πλέον της γλάσης, ανάλογα. Και για να κολλάει το χαρτί κάτω, ώστε να μην έχουν προβλήματα ανασύκωση του υποστρώματος κατά την εξύπωση, για να έχουμε σταθερά το υποστρώμα πάνω στην μηχανή της μηχανής, χρειαζόμαστε κοινό αέρο. Μάλιστα. Αυτό κανονικά οι μηχανές της βιομηχανίας, παραγωγής, το έχουν ενσωματωμένο μέσα τους. Εμείς αυτό που κάναμε είναι να φτιάξουμε μια πατρίδα δική μας, όπου το βάκουμ, σε κοινό αέρα δηλαδή, το δημιουργήσαμε με μια αφιλιακή σκούπα. Μπορεί να κατέβει και η κάμερα προς τα κάτω και να δείξει ότι στη βάση της μηχανής υπάρχει κάποια τρύπα όπου έχουμε κολλήσει με σιλικόνη τον σωλήνα και ύστερα, δεν ξέρω αν φαίνεται αυτό. Είναι λίγο σκοτεινό, αλλά δεν φαίνεται. Ωραία, ας έρθει λίγο η κάμερα από εδώ. Θα μου ανοίξουν λίγο λιγάκι, ελάχιστα. Θα μου ανοίξουν η βοηθή εξυπωτή στη μηχανή, θα δούμε και πως είναι φτιαγμένη από κάτω. Εδώ υπάρχει ένα κομμάτι plexiglass. Στη βάση του ξύλου υπάρχει η οπτή της σκούπας και κάποια απλά ξύλινα πιχάκια ή φωταράκια που θα λέγαμε πιο απλά. Κρατάνε το plexiglass σε κανονική απόσταση. Το plexiglass είναι κολλημένο. Μάνο, το plexiglass λοιπόν, εμείς θέλουμε να έχουμε το vacuum να λειτουργεί καλά και να έχουμε πλήρης αναρρόφηση. Ναι. Υπάρχει το πατούς και λιγόνι πάνω κάτω, εγγυρωσενό. Υπάρχει παντού κατά την κατεκτορή της μηχανής που είναι βάλει από παντού το λιγόνι και έχει γίνει μυστική κατασκευή. Θα δείτε εδώ έχει πιθάκια γύρω-γύρω και έχει μπει σιλικόνη ώστε να κολλήσει και να αναρροφηθεί γύρω. Έχουμε κάνει τρύπες στο πλέξι γκλάς, ισομερές τρύπες. Και άμα βγάλουμε εδώ την κόλλα μας, βλέπουμε ότι υπάρχει η σκούπα και έχει πιθύνει σαν αναρροφή. Έχετε και τη σύμπτωση εδώ πέρα. Ναι, είναι το γόνιασμα. Θα μιλήσουμε λίγο στη σκούπα. Ωραία. Μην την κλείσεις, θα μιλήσω έτσι. Τέλος θα μιλήσω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.